μας να πούμε. Αγαπητοί ακροατές, είστε συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό σταθμό Αργυροκάστρου στα 102,5 FM. Να πούμε κι όλοι στον χώρο, να πούμε στη για μας να τα πιούμε. Καλώς ήρθατε στο πανηγύρι της παράδοσης. Όλοι στον χώρο, να πούμε κι όλοι στον χώρο, να πούμε στη για μας να τα πιούμε. Θέλω να σε ρωτήσω, τριάντα φίλο. Ήθελα να σε ρωτήσω, τριάντα φίλο. Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Είστε συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό σταθμό Αργυροκάστρου στα 102,5 FM και στην ελληνική ενημερωτική ευσυχαγό και εκπομπή. Είστε συντονισμένοι στο πανηγύρι της παράδοσης εδώ καθημερινά και τα Σαββατοκύριακα και τις Αργίες παρέα με τα θάνατα υπηρώτικα τραγούδια, με τα πολυφωνικά μας τραγούδια, με τους κλαρινοπαίχτες μας και τις μελωδίες τους που είναι σημαντικό κομμάτι της δικής μας της πλούσιας πολιτιστικής παράδοσης.
Μια θερμή καλησπέρα σε όλους εσάς που με ακούτε στον ομό Άργυρο Κάστρου και ευρύτερα. Μια θερμή καλησπέρα σε όλους εσάς που ακούτε αυτή την εκπομπή μέσω της πλατφόρμας της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης της Αλβανίας ή της ΡΕΤΕΣΕ. Μια θερμή καλησπέρα και σε όλους εσάς, φίλες και φίλοι, που κάνατε τον κόπο να ανοίξετε τώρα το κινητό σας ή οτιδήποτε άλλο για να παρακολουθήσετε ζωντανά διαδικτυακά μέσω του Facebook αυτή την εκπομπή. Σήμερα είναι Τετάρτη 16 Μαρτίου. Από την αρχή του έτους μέχρι σήμερα έχουν περάσει 75 ημέρες. Ο ήλιος ανέτειλε στις 5 και 33 πρώτα λεπτά και έδεισε στις 17 και 34 πρώτα λεπτά. Σήμερα γιορτάζει Χριστόδουλος Χριστοδούλη. Εμείς ευχόμαστε αρχαιών το όνομά τους όσοι και όσες έχουν αυτό το όνομα. Σήμερα 16 Μαρτίου, Εθνική Μέρα Αγγινάρας στις ΗΠΑ. Αυτά για τη σημερινή ημέρα, φίλες και φίλοι. Ενώ εμείς μετά το πρώτο πολυφωνικό τραγούδι από το Βρώμερο θα συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας. Θα ξεκινήσουμε το πρόγραμμά μας, φίλες και φίλοι, με ένα μυρολόι. Ένα μυρολόι. Γιατί? Αυτό θα σας το πούμε αμέσως μετά το μυρολόι. Ευγενία Τσάκα Πυράλη και θα παραγγείλω ένα χορό. Ένα χώρο που
αυτό, φίλες και φίλοι, τραγουδίθηκε από μια βαγκαλιατιώτισσα. Επιλέξαμε επίτηδες από το χωριό αυτό, αυτό το Μυρολόι, διότι σήμερα οδηγήθηκε στην τελευταία του κατοικία ένας 27χρονος νεαρός από το Βαγκαλιάτι. Φυσικά που ζούσε και εργαζόταν στην Αθήνα. Ο Γιώργος ο Τσέρος. Ένα νεαρό παλικάρι δεν υπάρχει πλέον στη ζωή. Φίλες και φίλοι, ποτέ δεν έχω κρύψει την ευαισθησία μου για το Βαγκαλιάτι. Όχι γιατί το Βαγκαλιάτι είναι σαν το Ζερβάτι, σε άτι οι καταλήξεις τους, αλλά από την νεαρή μου ηλικία είχα ένα στενό μου φίλο από το Βαγκαλιάτι στην παιδαγωγική σχολή Αργυροκάστρο, τον Άιμνηστο, τον Αντώνη τον Άσιο. Στη συνέχεια, μετά το 1982, όταν ανέλαβα και ήμουν επικεφαλής της σύνταξης των σχολικών βιβλίων και περιόδευα στα σχολεία, φυσικά και στο Βαγκαλιάτι. Και στη συνέχεια μετά, με την εκπομπή Περπατώντας τον Τόπο μας, ξανά με τον Πάτερ Νικόδημο, επισκέφτηκα μερικές φορές το Βαγκαλιάτι και κάναμε και το δομορικό στην Αγία Μαρίνα, στο σπήλιο της Αγίας Μαρίνας, αλλά και για το χωριό το Βαγκαλιάτι. Και δεν το κρύβω ότι έχω μια ιδιαίτερη συμπάθεια για το χωριό αυτό. Αλλά σήμερα είναι ο δικός ο λόγος αυτός για τον νεαρό το παλικάρι, τον Γιώργο τον Τσέρο, ο οποίος τον πρόδεσε καρδιά του και έφυγε από τη ζωή, πρόωρα από τη ζωή. Ο Γιώργος, φίλες και φίλοι, αγαπούσε την παράδοση. Συμμετείχε στο χορευτικό Ανολιοσίων και πρέπει να τον ξεπροβοδίσουμε με ένα χορό. Καλό ταξίδι, γιατί ο Γιώργος επρόκειτο σε σύντομο χρονικό διάστημα να γίνει και γαμπρός. Καλό ταξίδι, γαμπρέ Γιώργο, στη γειτονιά των Αγγέλων.
Όμως, φίλες και φίλοι, η ζωή συνεχίζεται, αυτά έχει ζωή. Δεν μπορούμε να αποφύγουμε το μοιραίο. Πάντως, όπως είπαμε, η ζωή συνεχίζεται. Μια θερμή καλησπέρα στο φίλο μας, τον Βαγγέλη, τον Αγγέλη που μας γράφει. Και εμείς συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι, το πρόγραμμά μας. Συνεχίζουμε με ένα τραγούδι της δεκαετίας του 80 από τα αδέλφια Ζόγκα. Αλέξανδρος Μαγκλάρα στο τραγούδι. Μια κοπέλα στο κογόνι και ντούσε στο μπαλκόνι. Κάθε βελόνια που βάζει για τον νιό αναστενάζει. Μια θερμή καλησπέρα στο φίλο μας τον Μπάρι τον Κούρτη που καλησπερίζει και λέει πολύ κόσμο στην κηδεία σήμερα. Εγώ δεν θα διαβάσω, φίλες και φίλοι, τα μηνύματα. Τα μηνύματα τα βλέπετε μόνοι σας που γράφετε όσον αφορά το γεγονός αυτό, το θλιφερό αυτό γεγονός. Πράγματι πάρα πολλοί κόσμος σήμερα στην κηδεία σε ένα παλικάρι, όπως είπαμε. Κάθε βελόνια που βάζει για το νιό αναστενάζει. Το δώσει στο γαλό της. Κάθε βελόνια που βάζει για το νιό αναστενάζει. Εμείς, φίλες και φίλοι, θα συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας με ένα ακόμη πολυφωνικό τραγούδι. Πολυφωνικό τραγούδι αυτή η φορά από τα Δελβινιώτικα. Oh!
προσμηθείς και δεν βγαίνεις να σε δω. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, όταν
έχεις έτσι βαθιά συναισθήματα, ξεχνάς και το μικρόφωνο κλειστό και όλα κλειστά. Να πούμε την αλήθεια, είμαστε και λιγάκι φορτισμένοι ψυχολογικά, ψυχικά σήμερα με το γεγονός αυτό το οποίο προαναφέραμε. Και άλλη μια φορά να αναφερθούμε στα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν στην Ελλάδα και στον κόσμο σαν σήμερα 16 Μαρτίου. Σαν σήμερα λοιπόν, φίλες και φίλοι, θα τα κάνουμε συντομία για να μην χρονοτριβούμε. Το 1870, μετά το 1872, διεξάγει το πρώτο τελικό ποδοσφαίρου του κυπέλλου Αγγλίας, τις αρχαιότερες ποδοσφαιρικές διοργάνωσης στον κόσμο. Οι Γκόστερ νικούν τους Ρουάντα Ιντζινιάρις με 1-0 και κατακτούν τρόπο. Το 1964, οι ειρηνευτικές δυνάμεις του ΟΗΕ αποβιβάζονται στην Κύπρο μετά τις διακοινωτικές ταραχές του Δεκεμβρίου και τη δημιουργία της πράσινης γραμμής στη Λευκοσία. Την ίδια ημέρα, η τουρκική ευρωσυνέλευση εξουσιοδοτεί την κυβέρνηση για εισβολή στην Κύπρο. Το 1967 εκδίδεται απόφαση του στρατιωτικού για την υπόθεση Ασπίδα. Καταδικάζονται σε βαριές ποινές 15 αξιωματικοί και αθώνονται 13. Το 1971 οι Σάιμον και Γκαρφάνκελ κερδίζουν 2 βραβεία Grammy για το άλμπουμ τους και το μόνιμο τραγούδι. Το 1978 η Ιταλική Τρομοκρατική Οργάνωση Ερυθρές Ταξιαρχές ανακοινώνει την απαγωγή του πρώην Πρωθυπουργού της Ιταλίας Άλντο Μόρο και απειλεί ότι θα τον εκτελέσει αν δεν αποφελακιστούν όσα μέλη της οργάνωσης έχουν συλληφθεί. Το 1993 ο Άρης κατακτά το Ευρωπαϊκό Κύπελο. Στον τελικό διεξάγεται στον Τωρίνο, νικάει την τουρκική Εφές Πίλσεν με 50-48. Είναι ο πρώτος ευρωπαϊκός τίτλος του Άρη. Αυτά θέλαμε να πούμε, φίλες και φίλοι. Αλλά όπως είπαμε, συναισθηματικά φορτισμένοι, ξεχάσαμε και το μικρόφωνο κλειστό. Συνεχίζουμε. Μια θερμή καλησπέρα στο φίλο μας το Χαράλαμπο το Μίση που μας γράφει εκεί. Και εμείς θα συνεχίσουμε με τον Κωνσταντίνο τον Καλόγερο. Άμα φύγω αγάπη μου και πάω στον άλλο κόσμο, δεν θα ξεχάσω απ' τη ζωή την πίκρα και το πόνο. Άμα φύγω αγάπη μου και πάω στον άλλο κόσμο, δεν θα ξεχάσω απ' τη ζωή την πίκρα και το πόνο. Έχθροι για να με θάψουν, οι φίλοι μου με θαύανε κάθε στιγμή, νωρίς θα με ξεχάσουν. Όσα καλά κι αν έκανα, κακό βρίσκα μπροστά μου, το ήξερα αγάπη μου πως θα βρω τον πένελα μου. Όσα καλά κι αν έκανα, κακό βρίσκα μπροστά μου, το ήξερα αγάπη μου πως θα βρω τον πένελα μου. Για να με θάψουν, οι φίλοι μου με θάβανε κάθε στιγμή, χωρίς να με ξεχάσουν. Να έρχεσαι στο μήμα μου, μικρό μου αγγέλ, και με λουλούδια κοκκίνα να λες κανένα τραγούδι. Να έρχεσαι στο μήμα μου, μικρό μου αγγελουδί, και με
με λουλούδια κοκκίνα, μα λες κανένα τραγούδι. Θέλω η έχθρη αγάπη μου, η έχθρη για να με θάψουν, φίλοι μου με θάμπανε κάθε στιγμή, νωρίς θα με ξεχάσουν. Καλησπέρα να πούμε στο φίλο μας τον Αντώνη τον Γιάννη που μας καλησπέριζε, αλλά και στην Κατερίνα του Ιγκόρου. Thank you.
Και συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι, με την Άννα την Κάτση. Καλησπέρα στο φίλο μας τον Μπάμπη τον Ράφτη που καλησπέριζει. Φίλες και φίλοι, εσείς μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρο τα μηνύματα ο ένας το άλλο. Πέρασαμε στο Δήμο Δρόπολης, φίλες και φίλοι. Ο Δήμαρχος Δρόπολης και Αποκονή, ο Δημήτρης Τόλης, εξ αρχής έχει θέσει στόχο στη δραστηριότητά του ώστε να περισσώσει μεν τα δημόσια κτίρια τα οποία βρίσκονται ανεκμετάλλευτα, αλλά και να προωθήσει πολιτικές οι οποίες θα καταπολεμήσουν την αγία για τη φτώχεια. Πάνω σε αυτό το πλαίσιο, παρουσία του Δημάρχου κ. Τόλη, άρχισαν ήδη εργασίες στη Δερβιτσιάνη για την ανακαίνιση του κτιρίου όπου στεγαζόταν το παλιό σχολείο με κονδύλι της αντιπροσωπείας της Ευρώπης στα Τύρενα, για τη δημιουργία κέντρου υποστήριξης κοινωνικών επιχειρήσεων και συνεταιρισμών ευπαθών ομάδων γυναικών και νέων της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας. Ο Δήμος Δερόπολης και Αποκονή επιλέχθηκε μεταξύ 40 Δήμων για τη δημιουργία θερμοκηπίδων στήριξης κοινωνικών επιχειρήσεων με στόχο την τοπική οικονομική ανάπτυξη των περιοχών της χώρας από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πέραν της ανακατασκευής του κτιρίου, σχεδιάζεται η δημιουργία κοινωνικού παντοπολίου με τοπικά προϊόντα τα οποία θα παράγονται από τις ευπαθείς ομάδες μεμονωμένα άτομα ή και νέους της περιοχής. Ταυτόχρονα, θα παρακολουθούν δωρεάν γραφεία ή και εργαστήρια στους χώρους του κτιρίου. Μέσα αυτών θα εκπαιδεύονται οι ενδιαφερόμενοι στους τομείς της αγροδιατροφής, παραδοσιακής γαστρονομίας, πολιτιστικής κληρονομιάς, λαϊκής τέχνης και εναλλακτικού τουρισμού.
Αυτά λοιπόν από το Δήμο Δερόπολης. Και εμείς θα συνεχίσουμε, φίλες και φίλοι, με ένα πολυφωνικό τραγούδι. Ένα πολυφωνικό τραγούδι. Πήγαινα το δρόμο-δρόμο, είναι από την Ένωση Βούθρωτου. Συνεχίζουμε εμείς το πρόγραμμά μας, φίλες και φίλοι, με τον Τάκη τον Κολιά. Αυτό το τραγούδι, φίλες και φίλοι, θα ήθελα να το αφιερώσω στον φίλο μου, τον Δημήτρη το Ράφτη, που μου τηλεφώνησε πρωί-πρωί όταν ακόμα ήμουν στο σπίτι, για να μην το ξεχνάσω, να μην το ξεχάσω. Λοιπόν, για το Δημήτρη το Ράφτη, στην Ιαμάκρη το τραγούδι αυτό.
σένα. Μετά τον Τάκη Κόλλα συνεχίζουμε με τον Σπύρο των Πράσων. Ah.
χωριό Τσούκα, στο Δήμο Αγίων 40, φίλε και φίλοι, είναι πιο παράδειγμα στην εθνική και θρησκευτική συμβίωση μεταξύ των κατοίκων. Το χωριό αυτό επισκέφτηκε ο συνάδελφος, την δημοσιογράφος, ο Χριστάκης ο Τζας, και συνομίλησε εκεί με τον συνταξιούχο δάσκαλο Χρήστο Τούρουλα, ο οποίος του μίλησε για όλα αυτά, για την συμβίωση μεταξύ των διαφόρων κοινοτήτων εκεί, αλλά και για τα προβλήματα που έχει ακόμα αυτό το χωριό σε αναφορά τις υποδομές. Αυτό μπορείτε να το παρακολουθήσετε αύριο, φίλες και φίλοι, στην ελληνική εκπομπή 60 λεπτά με τους Έλληνες, στη δημόσια ραδιοτηλεόραση Άργυρο Κάστρο και από τον συνάδελφο το Χριστάκη το Τζα. Συνεχίζουμε εμείς το πρόγραμμά μας με την Ελληνίτη Δήμου. Από την Ελληνίτη Δήμου, φίλες και φίλοι, ώστε εμείς θα συνεχίσουμε με ένα ακόμη πολυφωνικό τραγούδι της δεκαετίας του 80. Είναι από τον Χρήστο τον Γιάννη και από τον όμιλο γυναικών της Γλίνας. Είναι για τα παιδιά της Γλίνας το τραγούδι αυτό της δεκαετίας του 80. Thank you.
Ήταν λοιπόν το τραγούδι για τα παιδιά της Γλίνας που δολοφονήθηκαν από τους... Από ποιους τώρα συζητείτε το θέμα αυτό στη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, φίλες και φίλοι. Θα συνεχίσουμε για να μην πούμε περισσότερα για αυτό το θέμα, γιατί υπάρχουν αντικρουόμενες απόψεις. Συνεχίζουμε εμείς το πρόγραμμά μας με τον Μίμη τον Κώστα. Η κατάσταση που δημιουργήθηκε και στην Αλβανία, φίλες και φίλοι, μετά την αύξηση των τιμών των καυσίμων αλλά και των ειδών πρώτης ανάγκης, προξένησε και εδώ αλυσιδωτές αντιδράσεις και διαμαρτυρίες από τους κατοίκους σχεδόν σε όλες τις πόλεις της χώρας.
Αυτό ανάγκασε την κυβέρνηση να λάβει ορισμένα ελαφρυντικά μέτρα για τους κατοίκους εδώ. Παρ' όλα αυτά, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι κάθε διαδήλωση που γίνεται τώρα λέει, είναι υπέρ της Ρωσίας. Αυτό τώρα χρειάζεται συζήτηση όταν θίγεται η βαραίνη τσέπη των καταναλωτών. Δεν ρωτά κανένας περί τίνος πρόκειται. Συνεχίζουμε εμείς, φίλες και φίλοι, το πρόγραμμά μας με τον Χρήστο Κονάτσι. Να συνεχίσουμε εμείς, φίλες και φίλοι, με ένα πολυφωνικό τραγούδι, αυτή τη φορά από τον πολυφωνικό όμιλο κτισμάτων. Σηκωθείτε ο λίγο λοιπόν, πολυφωνικός όμιλος κτισμάτων. Όχι εδώ που τραγουδήσαμε πέτρα να μοιράγησει. Αχουχου. Αχ, ναι, εδώ που χίλια χρόνια να ζήσει. Σηκώθη τα γαλιά, σαν τα φύλια στα γοντάρια.
Μωριγέννη και σταμάτω λοιπόν και σε αδίκας. Μάκο τι με βάλαταν στον πάτο. Δε με βάζαταν στη μέση να διαλέξω ποια μ' αρέσει. Ρε να διαλέξω την Ελένη που την έχω φιλημένη. Μωρή λέμω και τζάμα το τι με βάλαταν στον πάτο. Στο Αγγελί στο τραγούδι που είχε πει να μπορούσα να δουν τα μάτια μου.
Συνεχίζουμε εμείς, φίλες και φίλοι, με την Αθηνά την Κότσα. Και συνεχίζουμε εμείς με το Σάββατο Σιάτρα και στο χωριό μου όταν πήγα. Thank you.
Συνεχίζουμε εμείς, φίλες και φίλοι, υπολείπονται ακόμα και 20 περίπου, 19 περίπου λεπτά, με τον Γιώργο τον Νίκο και στα καλύτερα μας χρόνια. Μάτια που δεν βλέπονται λένε πως τα ξεχνούνε, τα λόγια είναι να λέγονται, αυτά δεν λησμονιούνται. Θα συνεχίσουμε εμείς, φίλες και φίλοι. Η ώρα είναι 8 παρά τέταρτο, υπολείπουν ακόμα 14 λεπτά, με ένα πολυφωνικό τραγούδι από την όμορφη Χυμάρα, Καραντίνα, για να χαιρετήσουμε όλους τους χυμαριώτες όπου κι αν βρίσκονται. Του στέλνω την καλημέρα, ας μη ξεχνιάζει. Να πέτα τη σκέψη,
ξαναζήσω από κοντά. Τα γενέ σου τα γλυκά, να ξαναζήσω από κοντά. Τα ποτά γενέ σου τα γλυκά, τα μάλα σου τα σγουρά. Αντέως 30 στη συνέχεια και τα λεφτά. Εσύ, εσύ με τα πολλά και εγώ κι εγώ με τα λίγα, θα τα φέρει ο καιρός που θα έχουμε τα ίδια. Τα λεφτά μπορεί να έχουν μια αξία. Τα λεφτά δεν σου φέρνουν ευτυχία. Εσύ με τα παλάτια και εγώ με τα καλύβια, ένα μέτρο επί δύο, αυτό θα πάρουμε κι οι δύο. Τα λεφτά, τα λεφτά μπορεί έχουν μια αναξία. Τα λεφτά δεν σου φέρνουν ευτυχία.
μονές καλό χέρια και εμείς δε ανταμούσαμε. Την παγώνα την Αθανασίου, φίλες και φίλοι, από ό,τι βλέπω θα ολοκληρώσουμε με την Ανθουλατινούση και Φωτιά στη Γειτονιά Σου, αφού υπολείπουν τα μόνο 4 λεπτά. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 6:15 το απόγευμα. Στο τότε να έχετε όλους ένα καλό βράδυ και μια όσο πιο καλή αυριανή ημέρα. Καλό βράδυ. Όσοι δεν μπορέσατε να παρακολουθήσετε ζωντανά αυτή την εκπομπή, φίλες και φίλοι, μπορείτε να την παρακολουθήσετε στο YouTube, στο κανάλι Περπατώντας στον Τόπο μας. Φυσικά, όσοι έχετε εγγραφεί στο κανάλι αυτό, σας έχετε ειδοποιήσει και μπορείτε να τη δείτε όταν αυτή ανεβαίνει στο YouTube. Αυτός ο τρόπος μόνο σκέφτηκα πως με σώνει, αφού η σκληρή σου η μάνα σπίτι σε κλειδώνει. Μια σπίτι
φωτιά θα βάλω εύγα και εσύ γλυκιά μου. Να κάνεις πως φοβάσαι να έρθεις στην αγκαλιά.